εξηγήσατε για το τι αντιμετωπίζετε στο εσωτερικό της χώρας, μπορεί να έχει όμως μια πρακτική απόλυξη σε σχέση με εμάς. Ένταση, δυσκολίες στην επικοινωνία και στις προσπάθειες για την εξομάλυνση των σχέσεων, προβλήματα στον δρόμο για την επίλυση του Κυπριακού. Δηλαδή, αν ο κύριος Ερντογάν θέλει να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του προβλήματα δίνοντας ένα νέο αφήγημα για τη συγκρότηση του τουρκικού έθνους, έτσι, και την οργάνωσή του, είναι η μια κουβέντα. Το πώς αυτό περνάει προς τα έξω είναι η δεύτερη κουβέντα, και αυτό αφορά και εμάς. Και επηρεάζει εμάς. Αυτό δεν είναι ένα θέμα μόνο ανησυχίας, είναι ένα θέμα που διαμορφώνει τη δική σου στρατηγική. Ασφαλώς μπορεί να επηρεάσει, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι πρόσκαιρα. Αυτά τα οποία έχουμε παρατηρήσει από την εξωτερική πολιτική Ερντογάν τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι ότι έχουμε συχνές μεταστροφές. Έχουμε πολύ υψηλούς τόνους στο εσωτερικό της χώρας. Ξέρουμε ακριβώς, περιγράψαμε πολύ αδρομερώς τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Μετά το πραξικόπημα, όλος αυτός ο μετασχηματισμός είναι σε επιξηρού ακμής. Δεν μπορείς δηλαδή να ξυλώσεις όλο τον κρατικό μηχανισμό και να τον ξαναχτίσεις σε μια εβδομάδα. Από την επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων να αποκατασταθούν μέχρι το πραξικόπημα. Μέχρι να αποκαταστήσεις την λειτουργικότητα και την ακαιρεότητα του δικαστικού σώματος, της διπλωματικής υπηρεσίας. Έχουν γίνει ακόμα και τις εκπαίδευσεις. Πανεπιστήμια, δήμαρχοι. Στους μουχτάριδες μιλούσε, στους κοινοτάρχες. Και οι ίδιοι φάνηκε ότι ήταν παγωμένοι, δεν χειροκρότησαν όλοι. Τώρα, ακούγοντας μια τέτοια έκφραση τώρα, τόσο ανοιχτή, τόσο επιθετική, τόσο διαφορετική. Και δεν ξέρεις πώς να το υποδεχτείς. Και δεν ξέρεις αν υπάρχει βάθος. Και το λεγόμενο στρατηγικό βάθος στην πολιτική Νταβούτογλου και στα μηδενικά προβλήματα απεδείχθη ότι ήταν ένα πλήθος προβλημάτων. Αυτό όμως που έχουμε δει είναι ότι υπάρχουν ευνίδιες μεταστροφές, κορυφώσεις και μεταστροφές. Σε πάρα πολλές σχέσεις. Αυτό που παραμένει είναι ότι η Τουρκία, από εκεί που ήταν ο βράχος σταθερότητος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχει γίνει μέρος του προβλήματος. Πάντως φάνηκε ότι εμείς στην πρόσφατη επαφή που είχε η πολιτική ηγεσία, ότι είχαμε ένα καλό κλίμα, μια καλή σχέση με την Τουρκία. Και νομίζω και σύντομα μπορεί να ξαναγίνει. Δεν είναι. Νομίζω ότι αυτά είναι μεταστροφές. Δεν επηρεάζονται, λες, οι σχέσεις. Επηρεάζονται, αλλά δεν έχει διάρκεια αυτή. Αυτές οι πολιτικές δεν μπορούν να έχουν διάρκεια. Και είδαμε πώς φέρθηκε με τη Ρωσία, πώς έχει φερθεί με το Ισραήλ, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πρόσφυγες που είχαν έρθει εδώ, τι έγινε τελικά, κύριε Πρόεδρε? Στρατιωτικούς. Θα πάνε, έχουμε απελάσει. Έχει τελειώσει το θέμα. Έχουμε κάποιες, έχει απορριφθεί νομίζω η μία αίτηση ασύλου, οι άλλες δύο έχουν πάρει παράταση για την προσφυγή και οι άλλες βρίσκονται εν εξέλιξη. Λειτουργεί πολύ ομαλά αυτή η διαδικασία. Ομαλά στο δικαστικό κομμάτι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Παραμένουν οι πιέσεις, δώστε τους πίσω και. Όχι, εντάξει, εκδηλώνεται κάθε φορά κάτι. Αλλά αυτό που λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη είναι να προχωρήσει κανονικά το δικό μας κράτος δικαίου, ολοκληρωμένα, σωστά. Μπορεί έτσι η έκφραση αυτών των υψηλών τόνων, όχι μόνο αυτών που έχουμε φτάσει τώρα σε ακρότητες, να έχει σχέση και με αυτό? Μπορεί εν μέρει, αλλά δεν νομίζω πια το πρόβλημα του Ερντογάν είναι η 6, 7, 8 ή αυτό. Πώς το χρησιμοποιεί ως αφορμή, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, εδώ έχει 60.000 υποπεριορισμό ή υπό ανάκριση, υπό απομάκρυνση, υπό δικαστική έρευνα. Έχει μεγάλο θέμα, Έχει πολλές δεκάδες χιλιάδες ανώτατα κρατικά στελέχη. Έχει απομακρύνει 160 στρατηγούς. Εντάξει, ο Ερντογάν είναι ο Ερντογάν, λοιπόν, που παίζει και το δικό του παιχνίδι, έχει το εσωτερικό μέτωπο κτλ. Ο Χαν. Και ξαφνικά το θέμα των Τζάμιδων, που είναι και Ευρωπαίος Επίτροπος. Κοιτάξτε, ναι, είναι Ευρωπαίος Επίτροπος και αυτό το συζητούσαμε και χθες, ότι το χαρτοφυλάκιό του δεν ονομάζεται πια καν διεύρυνση. Είναι ανατολικής γειτονίας και διαπραγμάτευσης για τη διεύρυνση. Γενικώς. Υπερεύει και το θεσμικό του ρόλο, υπερεύει και και οποιοδήποτε πολιτικό κώδικα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάποιο χαρακτήρα θράσους. Δηλαδή αγγίζει τα όρια της προσβολής ενός κράτους μέλους. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Γιατί έγινε? Δεν υπάρχει εκκρεμότητα, δεν υπάρχει διμερές. Προφανώς, εμείς έχουμε μια πάγια θέση και έτσι είναι. Αυτά ανήκουν στην ιστορία. Γιατί μπορεί να έγινε αυτό όμως? Γιατί το επαναφέρεις τώρα? Ίσως σε αναζήτηση ενός ρόλου. Ίσως θέλει να κάνει τον καλό στους γείτονές μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Σε αναζήτηση ρόλου, λοιπόν, ή σε αναζήτηση ανάμειξης
κάποιων παραγόντων που αναμοχλεύουν καταστάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και εξαιρετικά και δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εγγυητής ασφάλειας, σταθερότητας και ομαλών σχέσεων. Όταν λοιπόν είναι μια ομοίη επέμβαση και μάλλον είναι και στα όρια της μιας μη συγνωστής κουταμάρας. Είναι ασυγχώρητο. Ο κύριος Χάν θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική κυβέρνηση και θα δώσει, θα του ζητηθεί. Θα του ζητηθεί. Φαντάζομαι, ναι. Η κυβέρνηση όμως προβληματίζεται, κύριε Υπουργέ, μήπως δεν είναι τυχαία η πίεση που ασκείται αυτή την ώρα και σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Ερντογάν και σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Χάν σε μια στιγμή που η χώρα είναι και σε δυσκολία οικονομική, είναι σε μια αδυναμία, να το πω έτσι. Μήπως δεν είναι τυχαίο το ότι την ίδια στιγμή, την ίδια περίοδο, από δύο διαφορετικές πλευρές ασκούνται πιέσεις σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ας τα χαρακτηρίσω έτσι, προκειμένου να πιεστεί η χώρα ακόμα περισσότερο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικό το πεδίο πίεσης που ασκούν οι δανειστές, είναι το οικονομικό, το οποίο βεβαίως μεταβάλλεται σε εθνικό και κοινωνικό. Γιατί μας βρίσκει σε αδυναμία. Όχι, είμαστε σε αδυναμία ως χώρα. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε αδυναμία, το αντίθετο. Επειδή είμαστε σε μια ενισχυμένη θέση γεωπολιτικά και επειδή η φωνή της Ελλάδας ακούγεται, είναι μια ζώνη, είναι η ζώνη σταθερότητας πολιτικής, κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας. Εσωτερικά όμως, κύριε Υπουργέ, είμαστε και δεμένοι. Εδώ είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν στην Ελλάδα. Ένας θέλει να φάει τον άλλον. Όχι, ακούμε συνεχώς στα εικόνα που βγάζει η χώρα μας προς τα έξω. Είναι μια εικόνα ισχυρή. Στα εθνικά, εκτός εξαιρέσεων ανοήτων, είμαστε γενικά ενωμένοι. Και οι αντιδράσεις χθες από τους πολιτικούς ήταν σωστές και στη σωστή κατεύθυνση, κοφτή, χωρίς κορώνες, χωρίς κραυγές. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι ευρύτερο, λέτε, να κάνουμε συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής, ενδεχομένως ζητήθηκε από κάποιους. Έγινε πριν δύο μήνες και για το Κυπριακό και έγινε και ενημέρωση από τον Υπουργό τον Γιαννάκη τον Κασουλίδη για το Κυπριακό. Λειτουργεί καλά αυτό το θεσμικό μέρος και νομίζω ότι και οι πολιτικές πρώτες αντιδράσεις ήταν σωστές. Αν κάποιος θέλει να κάνει φτηνή αντιπολίτευση με αφορμή, ας πούμε, μια δήλωση Ερντογάν. Αυτά είναι, νομίζω, και ο κόσμος τα παρακολουθεί και τα βλέπει. Αλλά αντιθέτως, εγώ δεν νομίζω ότι είναι σε αδύνατη θέση η Ελλάδα. Όλη η αναστάτωση και στην Μεσόγειο και μετά την αστάθεια που μπήκε η Τουρκία φέρουν την Ελλάδα σε έναν ρόλο ενισχυμένο ως έναν πυλώνα σταθερότητος. Και για τους μεγάλους δυτικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς και για τους ευρωπαϊκούς. Είμαστε σοβαρός συνομιλητής για τους πάντες, διαμεσολαβητής και το έχουμε αποδείξει. Και θα είναι και καιρός να πάρουμε και πιο ενεργό μέρος. Το κάνουμε ήδη, έχουμε άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, τους μεγάλους δρόντες και την Αίγυπτο και το Ισραήλ και με την Ιορδανία και με το Ιράν. Και ασφαλώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία. Μια και το συζητάμε τώρα, εμείς ας πούμε ενισχύεται κατά τη δική σας εκτίμηση και ο δικός μας ρόλος στην περιοχή μετά και την στροφή της Τουρκίας προς την Ρωσία, την ενίσχυση των σχέσεών τους κτλ. Δυνητικά βεβαίως. Πάντα ήταν η γεωγραφία μας κρίσιμη και πολύτιμη και για τους συμμάχους και για μας και δύσκολη καμιά φορά και δυσχερής για μας από αρχαιότητα των χρόνων. Στην παρούσα περίπτωση, ναι, δυνητικά η Ελλάδα μπορεί να αναβαθμιστεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας και σταθερότητας. Και το δείχνει και πώς μπορούμε να συζητήσουμε με τους δρόντες στη Μέση Ανατολή, στην αυτή την καυτή ζώνη. Είναι πάλι η πιο καυτή ζώνη του πλανήτη και η Μεσόγειος, κατά επέκταση. Πιστεύετε και οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Πρωθυπουργός με τους μεσογειακούς εταίρους και αυτό δείχνουν, ας πούμε, ότι ακούγεται μια φωνή. Η Μεσόγειος ακούγεται, η Ελλάδα ακούγεται. Κύριε Υπουργέ, και με το προσφυγικό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Μήπως αυτή η επιθετικότητα λειτουργήσει διαφορετικά και σε σχέση με το προσφυγικό? Γιατί με τους Τούρκους πια έχουμε χάσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης. Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, το παραδόξως, βεβαίως το 2015 υπήρξε μια μόχλευση. Λέω γιατί υπάρχει μια συμφωνία η οποία δεν λειτουργεί στην πράξη. Όχι, λειτουργεί. Λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λειτουργεί. Και γιατί δεν έχει ανακουφιστεί η Ελλάδα τότε εκείνη σε αυτό το χάλι που είμαστε? Πώς λειτουργεί? Πώς πάνε? Στο προσφυγικό. Στο προσφυγικό. Ναι. Πόσοι άνθρωποι ερχόντουσαν το Σεπτέμβριο? Α, άλλο αυτό. Είναι θέμα άλλο. Όχι. Είναι μεγάλη σημασία. Άλλο να σου έρχονται 2.000 και 4.000 τη μέρα και άλλο να σου έρχονται 30 ή 70 ή 100. Έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι να κουφίζουν τα νησιά μας. Άρα λειτουργεί. Βεβαίως, τα νησιά μας δέχονται πίεση.
θα γίνουν σύνομες και συντονισμένες προσπάθειες να αποσυμφορηθούν για να ανακουφιστούν και οι τοπικοί πληθυσμοί, οι οποίοι έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό και έχουν κουραστεί. Και σε ταυτόχρονα... τι χρόνο το βλέπετε αυτό? Γιατί έχει και μια σύξη από τη Δευτέρα, ήδη, ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου, ναι, 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 με τους παράγοντες όλους. Ναι. Το βλέπετε να γίνεται άμεσα αυτό, κύριε Υπουργέ? Γιατί είναι πιεστικό το ζήτημα. Στο αμέσως προσεχές μέλλον. Αλλά πρέπει να γίνει σύνομα στο πνεύμα της συμφωνίας, να στηρίζουμε τη συμφωνία και ταυτόχρονα να ανακουφίσουμε τα νησιά και τους πληθυσμούς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Μικρό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε. Η εκπομπή που αγαπήσατε κάθε Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιώργο και στην παρέα σου.